Ακούω τα πάντα. Έτσι είναι ο ασφαλέστερος τρόπος
Και ως που φτάνει η γαϊδουργιά των ανδρών. Ω, μας τη φέρατε δηλαδή, στα πόδια σας τον δικήγα μου. Θα προτιμούσα στην αγκαλιά μου. Thank you.
Γυναίκες! Γυναίκες! Παρίσι, ποτό, σαμπάνια! Yeah.
πρέπει να ρωτήσω πως πάει η υπόθεση. Η κυρία Τλάπαρη δεν παντρεύεται το κόμμα σύντρο. Α, εξαίρετα, εξαίρετα. Αλλά απορώ πως μια κυρία εκτίθεται δύο τρόπους, ραντεβού στο κιόσκι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα η κυρία Τλάπαρη δεν εξετέθη, απλώς προσεφέρεται για να βοηθήσει μια άλλη κυρία. Μια άλλη κυρία. Μια παντρεμένη κυρία. Μια παντρεμένη κυρία. Άκουσες, Βαλεντσιέ. Όλοι ήταν σε κιόσκι. Δεν ήταν η κυρία Κλάβαρη. Ποια να ήταν αυτή η άλλη κυρία, άραγε. Ίσως μπορώ να σας λύσω εγώ αυτή την αμορία. Αυτή εδώ η μεντάλια εμπρέπει μέσα στο κιόσκι. Η μεντάλια μου. Βαλεντσιέ. Αυτή είναι εδώ την βεντάνια! Θα σου την είχα δώσει εγώ, ως δώρο! Πάτρα μου, έφτασα! Φυσικά και δεν έφτασα, είσαι μέσα στο κιόσκι, ανωνυμόλος! Κατάλαβα! Κατάλαβα! Η γυναίκα μου ήτανε! Μαντάμ! Χωρίζουμε! Χωρίς ανωνυμόλος! Αξιεγάπητος κυρία Κλάβαρη, είμαι πλέον έλευθερος! Δεν είμαι άντρας, σαν το χείρος. Γιατί? Γι' αυτό εδώ! Αξιότιμος κύριε Κλάρη, εις το όνομα της γλυκιάς μας πατρίδος, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω εις χράμων εκατομμυριάκια σας. Παρντών, παρντών, να ξαναδοκιμάσω, ε. Γλυκείτε, κύριε Κλάρη, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω τη γλυκείτε την ισχύρα της γλυκή και της χείρας. Ωρα, μάλιστα. Όταν δεν είναι η πρότασή σας με κοιμά, ναι. Αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να υπηρετήσετε την ταφίδα. Διότι βάσει τη διαθήκη του πρώην άντρα μου, σε περίπτωση με γάμου, κάνω όλη την περιουσία. Έχεις να βιάσει καλή μου. Πώς θα είσαι φτωχιά να ξαναβρεθείς. Δεν θα έχω τίποτα. Άρα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κοίτα, την παίρνει χωρίς δεκάρα. Την χωρίς δεκάρα, δεν με χάνω εγώ τα πάντα, αλλά όλη μου περιουσία πάει στο νέο μου σύζυγο. Εξαίρετα, εξαίρετα. Και με τούτη εδώ τη μεντάλια, τι θα γίνει. Σ' αγαπώ. Κακούρ. Άντρα, που περίμενε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ευχαριστήσω για το ζεστό σας χειροκρότημα, θα είναι φορά να ευχαριστήσω η Λυρική, γιατί χωρίς αυτή δεν θα είχαμε αυτά τα κουστούμια για να μπορέσουμε να σας δείξουμε και εμείς κάτι. Είμαι της παλιάς σχολής και πιστεύω ότι η όπερα πρέπει να έχει κουστούμι, γλάμουρ και σκηνικό. Αν φύγει αυτό από την όπερα, ίσως και να φύγει και ο κόσμος από αυτή. Οπότε κάνουμε κάθε προσπάθεια, πιστεύω να σας ευχαριστήσαμε και ραντεβού του χρόνου.